Ή εκτός αν ήθελες, ας πούμε, να το. Δεν ξέρω πώς το είπες, για ποιο τέτοιο εσύ θα μας πεις. Απάντηση. Τι να απαντήσω, δεν είχα σου άρεσε εδώ με το πράγμα. Βράσε, γιατί τον είπες στον άνθρωπο άβουλο, ρε παιδί μου. Το θεωρείς άβουλο. Εγώ θα έμενα, ρε παιδί μου, θα. Πώς θα έμενες, ρε φίλε, μαζί είμαστε. Είμαστε Αριανοί εδώ, εκπροσωπούμε τον Άρη, με κατά κάποιο τρόπο. Λέμε βέβαια την άποψή μας, δεν σημαίνει ότι είναι σωστή. Και το λες άβουλο επειδή σηκωθήκαμε και φύγαμε, για ποιο λόγο τον είπες άβουλο. Και θύμωσε τώρα αυτό. Θύμωσε. Είπε ότι αν το διορθώσεις, θα έρθει την άλλη εβδομάδα. Μπουγάτσα, το παίρνω πίσω. Δεν μπορείς να δω ότι είσαι άβουλος. Ψεύγω ότι είσαι παρορμητικός και ακολούθησε το φίλο σου. Όχι, καλώς έκανε, δεν κατάλαβες. Και καθόλου και τίποτα, να μην, και άδικο να είχα πλέον λόγος, έπρεπε να με ακολουθήσει. Αυτό είναι το σωστό. Σε ακολούθησε, ρε, τι έγινε, τέλειωσε. Τέλειωσε, εντάξει. Όπου πάει, εφόσον, ναι, εφόσον παραδείγες ότι τέλειωσε. Τα έκανες για μας. Λοιπόν, τσατήσεις, μα άκουσα λες, εκείνο δεν το είδε, άρα δεν είδε και αυτό. Ναι. Έχει μια διαφορά όμως. Εκείνο με το Ηρακλή δεν το είδε κανένας και δεν διαμαρτύρθηκε κανένας. Άσχετα χτυπάει το χέρι. Δεν διαμαρτύρθηκε ο Άρης στο 45, οι παίκτες δεν διαμαρτύρθηκαν για πέναλτι. Διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες του Άρη, γιατί εγώ δεν τους είδα. Τι έπρεπε να πάνε να δώσω μια μπουνιά. Ξέρω καμιά κλωτσιά να πούμε εκεί στα χαμνά. Αν το διαιτητή έπρεπε να το δώσουν μπουνιά. Κάνουμε διάλογο με τον κόσμο. Αφήστε τα χρόνια ούτε πολλά. Ούτε χρόνια πολλά, δεν είπα, στο τέλος θα τα πούμε. Αφήστε τα χρόνια πολλά. Είναι για τα παιδάκια αυτά. Οι Αγιοβασίληδες και τα Έλκυθρα. Λοιπόν, παραμύθια της Χαλίμας. Να κινείται η αγορά, να κάνουν sold out οι εκκλησίες, τα μαγαζιά και ιστορίες. Να τρώνε οι Έλληνες, να γίνονται σαν τα βόδια. Προχθές ήμουν σε ένα ταξί με έναν καρδιολόγο. Λέει να πάρω και έναν άλλο, λέω ταξί. Αν δεν πάρεις διπλό, τριπλό, λέω πώς θα. Πώς θα ζεις. Πώς θα ζεις. Κατεβαίνουμε λοιπόν τη Λαμπράκη από εκεί. Εγώ ένας κοντός ήταν αυτός, 55, καρδιολόγος. Δεν ήξερα ότι ήταν καρδιολόγος. Ωραία, πελάτες λέει. Λέω τι σουβλατζίδικο, λέω. Έχετε κύριε, όχι λέει. Καρδιοχειρούργος είμαι. Όλους αυτούς που βλέπεις είναι λέει μελλοντικοί μου πελάτες. Καλό, αλλά μέχρι να τους κάνεις πελάτες δεν θα ψοφολογήσεις εσύ, του λέω. Θέλω πάω center back. Όχι, λέω. Γιατί πήρε. Βρε, τσίρι να παίξει μπροστά, δεν παίξει center back. Ποιο τσίρι, τι έπαιξε τσίρι. Μπροστά να παίξει, center for να πάει. Αγώ τσίρι, λέω. Πόσο χρόνο είσαι παππού εσύ. Τι που είναι πιέζε παππού. Πόσο χρόνο είσαι. 80. Γιατί τι είπε ο άνθρωπος. 80. Ναι. Δεν πας να σε ελέγξουν μήπως έχεις κανένα αλσχάιμερ τίποτα. Τι κάνω. Κανένα αλσχάιμερ μήπως έχεις. Τι είναι αυτό που λέτε, δεν καταλαβαίνω. Όχι, αυτό το καταλαβαίνει. Σέντερ μπακ είναι παππού Τσιρίλο. Παππού Τσιρίλο, σέντερ μπακ. Σέντερ φορ, άλλο τι είναι. Τι θε, θα παίξει λέγω. Θα παίξει σέντερ φορ. Το βάλε σέντερ φορ. Τι παίζει. Και εγώ μπορώ να παίξω τον Μπρατ Πίτερ, φίλε. Εντάξει. Ναι, μπορεί, ναι. Άμα παίξω Τσιρίλο, σέντερ φορ, γιατί να μην παίξω εγώ. Θα δει, υπέγραψε 300.000 ευρώ. Αυτά είναι στο πλαίσιο της εξυγίανσης της οικονομικής με τα 600 του Σάντος και τα 1.200 που χρωστά από στο Σαγοράκι από πέρσι και πρόπερσι. Ωραία εξυγίανση κάνει. Καλά κάνει. Γιατί δεν κάνουμε. Δεν υπάρχει καμιά εξυγίανση. Δεν υπάρχει καμιά εξυγίανση. Όψε τώρα αυτό το παραμύθι τώρα. Εντάξει. Είναι παραμύθι. Ρε Κωστέ, ας πω κάτι. Φέρνει ας πούμε αμαφούλιδες, γιατί φέρνει αμαφούλε. Φέρνει καλούς παίκτες, γιατί φέρνει καλούς παίκτες. Το Τσιρίλο ρε παππού. Τι να το κάνεις το Τσιρίλο. Σέντερ μπακ έχεις. Μέτριους αυτούς, 7ος, 5ος, 8ος θα βγεις. Τι να το κάνεις στο center back. Τέταρτος θα βγει ο ΠΑΟΚ. Τέταρτος θα βγει. Τέταρτος θα βγει. Όχι, θα βγει έκτος που λέει εσύ. Εντάξει. Στο τέλος θα σε πάρω τηλέφωνο στο. Άμα ζούμε και οι δύο μέχρι τότε. Άντε, καλή χρονιά πολύ καλά. Άσε καλά, σε φίλο. Γεια σου, παππού. Καλή χρονιά. 9 χρόνια παίρνει τηλέφωνο, 80 χρόνο λέει και στα 9 χρόνια. Μπράβο. Πόσο χρόνο είσαι, παππού, από το TV Μακεδονία. Πόσο χρόνο είσαι, παππού, 80 με λέει. Πήγαινε την άλλη χρονιά. Πόσο χρόνο είσαι, παππού, 80. Ας και έλεγε 70. Όχι, 80 έλεγε. 9 χρόνια είναι 80 χρόνο. Ούτε σαπουτζάκι να είσαι, παππού. Εδώ και 9 χρόνια είσαι 80 χρονών. Ωραίος ο παππού. Τι έκανε πω για τον Φρίζα. Ναι. Εντάξει, φύσα φίλο του Σαγοράκη, ο Σαγοράκη θυμάται του φίλου του. Τι εντάξει, βρε, δε, σερνότανε το πατάλι. Κεφαλιά βέβαια, κεφαλιά κάτω πήδουσε. Φίλε, αυτά που με λες το Δεκέμβριο για τον Βρίζα, εγώ τα είπα τον Ιούλιο. Όταν εγώ έλεγα τον Ιούλιο για τον Βρίζα, ξέρεις τι λέγατε. Τι λέγατε. Ξέρω Σαγοράκης. Αφού ξέρω Σαγοράκης, τώρα το βάλει στο συμβούλιο. Τον άλλο τον αριστερό, το Χάμπο, το πατάλι σερνόταν κι αυτό. Ρε παιδιά, οικονομική εξυγίαση κάνετε με 300.000 το χρόνο ευρώ μεταγραφές. Γελάει ο κόσμος. Με τον Μπαλάφα να βάλετε, βρε το παρτάλι. Παρτάλι ο Μπαλάφας. Εν τι είναι. Ναι, πέρσι και πρόπερσι που τον έλεγα εγώ παρτάλι, γιατί με βρίζατε, ρε φίλε. Έλα, πάρε, δεν έχω ένα χαϊβάνι αριανό, έλα, πάρτε να το μιλήσω. Το χαϊβάνι από σένα αποκλείεται, είναι αριανό. Γιατί εσείς είστε μεγάλα χαϊβάνια οι περισσότεροι. Έλα, ρε Αριανέ. Τώρα θα έλεγα, έλα, τι. Τι να πει, ρε φίλε, να μην πει τι με νοιάζει εμένα. Έλα ρε Αυτόπουλε. Έλα ρε φίλε, Αριανός είσαι. Τι έγινε μεγάλη ομάδα του Όγιος πέρσι. Τι να πω, τέλος πάντων. Όχι να πεις, για να πεις, ναι. Δεν ήταν να χάσουμε. Πώς. Δεν ήταν να χάσουμε σήμερα λέω. Καλύτερα παίξαμε. Από πού παίξατε καλύτερα. Από το Παναθηναϊκό, δεν είσαι, χάσαμε. Το Παναθηναϊκό, έχεις παίκτη σαν το Παναθηναϊκό εσύ ρε.
Τι έχω κάνει? Έχει παίκτε εδώ Παναθηναϊκό εσύ? Γιατί ο Παναθηναϊκό έχει παίκτη σαν και εμένα, έχει Γκαρσία ο Παναθηναϊκό. Τι να έχει? Έχει Γκαρσία ο Παναθηναϊκό, λέω. Ο Γκαρσία, φίλε, μοιάζει με το άλογο που είναι 20 χρονών. Σέρνει να πούμε ένα κάρο στην ανηφόρα και έχει λάσπη, βρέχει. Ο Παναθηναϊκό. Άσε, ρε, φίλε. Τρίτο αυγή, φίλε. Τρίτο αυγή, φίλε. Καλά, το μάθω, είδε. Μάτζιο, Σαλπικίδη, Παπαδόπουλο και ο Μαύρο. Μάτο. Σε παρακαλώ, ρε φίλε, τώρα. Μέσα στην περιοχή ο Παναθηναϊκός μπορεί να σου κάνει κόλλα από το τίποτα. Άντε, εργοτέλει μια ζωή. Παιδάκι μου, ο Παναθηναϊκός. Μέσα στην περιοχή, άρεσε, είχα σε φίλε. Τη έχασε ο Παναθηναϊκός, την έβαλε. Προβληματικό, έτσι. Πίσω το κέντρο άμυνα είναι πάντα σκύλα, λε. Οι κουμοπασινάδε. Μπασινά Νάικ. Ναι. Στο καλό. Ο γιο δεν αποδίδει. Μη μιλά. Μιλάει ο κύριο. Πάμε πιο έτσι. Α, καλά. Ναι, περίμενε. Ο ατόμο δεν παίζει την μπάλα που παίζει πέρσι. Έλα, φίλε. Πέρσι 18 βαθμούς είχε προκύψει. Πάμε στον επόμενο. 19 έχει. Εικόνα, έχει δίκιο. Σαν εικόνα, το χ ήταν το δίκιο αποτέλεσμα. Δεν έπρεπε να χάσει. Καλά, και εσύ με αυτή τη μάπα τι μου λες τώρα, χ ήτανε. Τι που πράγμα, το πέσει Αριανός. Τι είπες? Αυτό που άκουσες. Ήτανε για χ ο Άρης. Πήγε στο είδε. Από απόδο σου λέω, ρε βλάξ. Βρε βλάχο. Ηλίθιε βλάκα. Βλάξ. Βρε με αυτά τα μούτρα χειμώνα. Άντε βρε βλάκα. Άντε κλείσω το βλάκα. Άντε βλάκα. Με περικεφαλαία. Έλα, έλα. Βλάκα. Σταματήστε. Άντε βλάκα, θα μα πει κιόλα. Χαζοχαρούμενε. Θα μα πει για Άρη, βλάκα. Πει τον βρίζει. Τον βρίζω, α μου κάνει μήνυση. Α μου κάνει μήνυση, βλάκα το λέω. Αυτό να σε κάνει μήνυση, χαίστηκα, φίλε. Ναι. Μην μα κάνει κανένα αυτό να απευθύνομαι. Δεν απευθύνομαι, εσύ ακούει κόσμο. Και τι σχέση έχει αυτό. Δεν υιοθετώ τι. Δεν υιοθετώ. Εγώ τι υιοθετώ. Δεν υιοθετώ. Είσαι βλάξ. Όχι. Δεν θα εγώ τι υιοθετώ. Όχι, δεν θα ξαναμιλήσει έτσι. Γιατί δεν θα ξαναμιλήσει. Δεν θα τα... δεν τον έβρισα, βλάκα τον ναι, βλάξ. Και προσωπικά σε αυτό. Σε προσέβαλε τώρα, εντάξει. Σε προσέβαλε. Σε προσέβαλε. Ναι, αυτό λέω. Δεν θα τον πω, τι λε. Τα σχολεία είναι κλειστά. Εσένα θα σε κάνουν μάνε και πατέρε βρίζε. Πλάκα μα κάνει. Φίλε, πού είμαστε εμεί. Ακού μισό λεπτό. Εμένα με βρίζουν μάνα και πατέρα έξω. Εδώ δεν μπορώ να κάνω τέτοια. Εδώ δεν έχει βρίσκε εσύ μάνε και πατέρε. Ναι. Τη μάνα σου και τι δεν έχει βρήσει. Με έκανε και το απάντησα. Τι λες. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Παίρνω την ευθύνη των λόγων μου. Τι λες, είσαι βλάξ. Όχι. Ξανά πάλι τα ίδια. Ναι, το λέω. Εγώ δεν υιοθετώ. Μην υιοθετείς, εγώ υιοθετώ. Και είναι και ο συνοπαδό σου. Και τι έγινε που είναι συνοπαδό μου. Και επειδή είναι συνοπαδό μου. Μπορεί να λέω ότι θέλει. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, εντάξει. Καλημέρα. Καλημέρα σα. Θέλω να Κώστα. Τι είναι αυτό τώρα. Έλα, Κώστα. Τι είναι αυτό τώρα. Βασιλάκη. Έλα, ρε. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Άστε τα χρόνια πολλά. Καλά, ρε. Δεν μπορώ να κάνω πω λίγο το. Αυτή τη σαπίλα με τα χρόνια πολλά. Καλά. Δηλαδή, ρε φίλα, άμα πεθάνω, δηλαδή ούτε στην κηδεία μου δεν θα έρθει και με λες εσύ εμένα χρόνια πολλά. Πώ θα πάρω τώρα. Θα έρθει. Ναι. Πέθανε, εσύ και βλέπω. Σε λέω όλο τον κόσμο, για να σου πει χρόνια πολλά. Πεθαίνει, λέει. Α, πέθανε το κάνω. Καλά. Μου λέγε, ρε.